Δίνουμε το λόγο στην Άννα Λάζου, καθηγήτρια φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, για μια σύντομη παρέμβαση. Φίλες και φίλοι, συναδέλφισες και συνάδελφοι, φοιτήτριες και φοιτητές μου, ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα να συμπορευτώ σε αυτό το διάλογο απαραίτητο και αναγκαίο σε αυτή τη νέα από μια σειρά κρίσεων που περνάει η εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια. Σε όσα υπόθηκαν παραπάνω δεν έχω παρά να συμπληρώσω, καθώς συμφωνώ με όσα ακούστηκαν, με μία πολύ σύντομη αναφορά στη δική μου εμπειρία από το χώρο της φιλοσοφίας και τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, ίσως συμβάλλοντας αυτό το διάλογο και ίσως προχωρώντας σε θετικές, στο τέλος, προτάσεις, ειδικότερα στο θέμα της φιλοσοφίας δηλαδή. Μετά από μια λαμπρή σταδιοδρομία και προσφορά των διανοητών του 20ου αιώνα, που εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν με επίδραση από τη σκέψη των κλασικών του μαρξισμού, υπηρετώντας την έρευνα της φιλοσοφίας του ιστορικού υλισμού εντός και εκτός ακαδημαϊκού χώρου και παράγοντας πλούσιο διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο, αναφέρομαι στις προσωπικότητες του Χαράλαμπου Θεοδωρίδη, στο χώρο της ιστορίας της φιλοσοφίας και στις αρχαίας φιλοσοφίας και του Γιάννη Ιμβριώτη, για την νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία. Προστέθηκαν στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, του 20ου αιώνα, ακόμα και άλλοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που έτυχαν να είμαι φοιτήτριά τους, όπως ο Αύγουστος Μπαγιώνας και ο Θεόφιλος Βέικος, που ανέπτυξαν, προέκτηναν περαιτέρω τη μαρξιστική σκέψη στο χώρο στον τομέα της νεότερης και σύγχρονης φιλοσοφίας. Η παρουσία των παραπάνων πρέπει να συνδυαστεί με ένα πλατύτερο πνευματικό κύκλο που καλλιεργούσε τη μελέτη της ιστορίας, του πολιτισμού, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και του παιδαγωγικού ανθρωπισμού με τους Κορδάτο, Λεκατσά, Σωτηρίου, Γλινό και άλλους. Εδώ θα ήταν καλό να αναφερθούμε και στη σημασία του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών, που ιδρύθηκε το 1974 με εποπτεία του Γιάννη Ιμβριώτη και λειτουργήσε κυρίως στη δεκαετία του 80. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον των Ελλήνων ακαδημαϊκών δασκάλων για τους κλασικούς του μαρξισμού και τον ιστορικό υλισμό φαίνεται να συρρυκνώνεται αισθητά, ενώ αναπτύσσεται το ενδιαφέρον για τα αναδυόμενα μεταμαρξιστικά ρεύματα μιας ευρύτερης ανθρωπολογικής και κοινωνικής φιλοσοφίας. Στον παρόντα χρόνο, φαίνεται να είμαστε λίγοι αυτοί που διδάσκουμε τη μαρξική και μαρξιστική σκέψη σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και μάλιστα αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε απέναντι στην πίεση να ασκείται αρνητική κριτική και να δίνεται βάση στους Καστοριάδη, Φουκώ, Παπαϊωάννου, Κονδύλι, εκπροσώπους της κριτικής θεωρίας και στους πιο δημοφιλείς Αγκαμπέν, Ρανσιέρ, με κάποιες λίγες αναφορές στο λεγόμενο αναλυτικό μαρξισμό των τελευταίων δεκαετιών, που διευρύνουν την επιρροή τους και στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αυτή η ακαδημαϊκή συρρήκνωση των σπουδών του μαρξισμού, κατά τη γνώμη μου, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δηλαδή στα πραγματικά ενδιαφέροντα των φοιτητών και φοιτητριών και εκπαιδευόμενων. Η διεθνής έρευνα για τον μαρξισμό διαρκώς εμπλουτίζεται με νέα βιβλιογραφικά στοιχεία, αν αναφέρω τα ονόματα των Άντι Μπλούντεν, του Φρέντρικ Τζέιμσον, του Ντέιβιντ Χάρβεϊ, αλλά υπάρχει και έντονο αναγνωστικό ενδιαφέρον για νέες μεταφράσεις των κλασικών, ιστορικές ανακατασκευές και μια εκ νέου ερμηνεία και ανανοηματοδότηση από ιστορικοϊλιστική άποψη των μεταφυσικών ιδεολογημάτων της αστικής φιλοσοφίας, όπως είναι η φαινομενολογία, η αναλυτική ανθρωπολογία, η νιτσεϊκή ανθρωπολογία και τα συναφή. Παράλληλα και πέρα από το να μας προβληματίσει πώς θα δείξουμε
τι οδηγεί σε αυτή τη συρρήκνωση στα πανεπιστήμια μας ή ακόμα και στη διαστρέβλωση του μαρξισμού και οπωσδήποτε να προσπαθούμε για την ανατροπή αυτού του στοιχείου που έχει αυτή την εξέλιξη, υπάρχει ανάγκη για εντρίφηση στα κλασικά μαρξιστικά κείμενα και στις ιστορικές πηγές τους, που είναι η αρχαία ελληνική σκέψη, η αναγέννηση, οι κλασικοί φιλόσοφοι όπως ο Σπινόζα, οι διαφωτιστές, οι Καντ, Χέγγελ, τα ρεύματα του ιδεαλισμού και του επαναστατικού νεοεγελιανισμού. Αλλά επίσης να εντρυφήσουμε και στους Λούκατς, Γκράμσι, Πλεχάνοφ για την αισθητική, Βιγκότσκι, Λεοντίεφ για την ψυχολογία της συλλογικής συνείδησης και την καινοτόμα παιδαγωγική μέσω της τέχνης και των συνεργατικών σχεδίων, αλλά να προχωρήσουμε και στη συγκριτική και διεπιστημονική τους διερεύνηση σε σχέση με νέους επιστημονικούς κλάδους από την νευροβιολογία και την ψυχανάλυση και τη βιοηθική μέχρι τη θεωρία λογοτεχνίας και τη φιλοσοφία της γλώσσας, μια ανάγκη που αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι μόνο και από την αθρώα προσέλευση των φοιτητών και μεταπτυχιακών ερευνητών σε ανοιχτά μαθήματα και συναντήσεις ερευνητικού χαρακτήρα στις παραπάνω κατευθύνσεις που έχει διοργανώσει η ερευνητική ομάδα φιλοσοφίας που έχουμε δημιουργήσει με τη συνέργεια υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων στην Φιλοσοφική Σχολή Αθήνας, αλλά και ο Φοιτητικός Σύλλογος Κώστας Βάρναλης και παλιότερα και πρόσφατα στην πανδημία. Πιο συγκεκριμένα, αν μου επιτρέπετε να δώσω κάποια στοιχεία για την ερευνητική ομάδα φιλοσοφίας που λειτουργεί από το 2017, έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες ημερίδες, ακόμα και διαδικτυακά σεμινάρια, όπου οι μεταπτυχιακοί ερευνητές παρουσιάζουν και συζητούν τα δεδομένα της έρευνάς τους με Έλληνες και ξένους ειδικούς, ενώ έχουν παραχθεί πολλές δημοσιεύσεις από παλιότερους και νέους ερευνητές και μια ομότιτλη περιοδική έκδοση σε 4 γλώσσες. Τι λείπει? Λείπει άμεσα να πειθούν τα τμήματα για υποστήριξη της έρευνας, πρακτική και υλική, σε προοδευτική προοπτική, με αναγνώριση νέων μορφών έρευνας και διδασκαλίας της φιλοσοφίας, όπου η πράξη να επαληθεύει και να διδάσκει τη φιλοσοφική γνώση. Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε ότι επίσης χρειάζεται η επεξεργασία προγραμμάτων σπουδών που προωθούν τη δυναμική της σύγχρονης φιλοσοφίας στην κατεύθυνση της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης με σκοπό την ανατροπή των κοινωνικών συνθήκων που αποδυναμώνουν τον άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο, αλλά και κάθε εργαζόμενο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό εκπαιδευόμενο, για τη διάνοιξη οριζόντων ανάπτυξης πέρα από το στενό χρηματιστηριακό περιβάλλον της αγοράς και πώλησης της γνώσης, στο πώς δηλαδή να αξιοποιείται ανθρωπιστικά και κοινωνικά η φιλοσοφία προς όφελον των πολλών και όχι των λίγων, για να αντιμετωπιστούν οι πραγματικές ανάγκες της ζωής και της δημιουργίας. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για το σύντομο της παρέμβασης.